Ακόμα είναι υποδιαμόρφωση το πρόγραμμα για το δεύτερο αντιρατσιστικό αντιφασιστικό φεστιβάλ Κορίνθου. Θα γίνει 15 και 16 Σεπτεμβρίου στο Φλίσβο, έξω από το Δημοτικό Θέατρο, όπως έγινε και πέρσι. Έχουμε ανοιχτές συνελεύσεις κάθε Τετάρτη στις 10.30 το βράδυ στο Κέντρο Νέων, στο Τέρμα Κολιάτσου, όπου μπορεί οποιοδήποτε να έρθει και να φέρει προτάσεις, να συμβάλλει στη δημιουργία αυτού του φεστιβάλ, και κυρίως βέβαια απευθυνόμαστε σε μεταναστευτικές κοινότητες αλλά και σε μετανάστες μεμονωμένους, γιατί πολλοί δεν έχουν συλλόγους εδώ τοπικά τουλάχιστον. Όποιος θέλει είναι ευπρόσδεκτος και αυτή την Τετάρτη στις 10.30 να έρθει στο Κέντρο Νέων. Μία μέρα θα είναι το φεστιβάλ? Όχι, θα είναι διήμερο, 15 και 16. 15 και 16 Σεπτεμβρίου. Στο προηγούμενο, επειδή πολλοί, κάποιοι να μην ήξεραν το τι είχε γίνει, τι είχαμε δει στο πρώτο αντιρατσιστικό αντιφασιστικό? Στο πρώτο υπήρχαν, πάλι είχε γίνει διήμερο, υπήρχαν πολλές δράσεις, έγινε ένας αγώνας κρίκετ με Έλληνες και μετανάστες μαζί, έγιναν ομιλίες, υπήρχε θεατρικό παιχνίδι, υπήρχε δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά με ζωγραφική, και από καλλιτεχνικό πρόγραμμα είχαμε το Στάθη Δρογώση, ήταν η Στίγμα 90, ήταν πολλά συγκροτήματα και τοπικά. Κάτι αντίστοιχο θα σχεδιάζουμε και για φέτος. Μέρα χρειώρας έχει κλειδώσει κάτι σήμερα? 100% όχι, δεν μπορώ να πω κάτι αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι όμως μία-δύο εβδομάδες το πολύ θα έχουμε το πρόγραμμα, οπότε θα μπορώ να σας πω και περισσότερα. Το γεγονός ότι είχε μεγάλη αποδοχή το πρώτο αντιρατσιστικό, mm-hmm. παρότι δεν είχε διαφημιστεί, παρότι mm-hmm. δεν είχε ακουστεί τόσο, είχαν πια άνθρωποι από Αθήνα και ομιλητές από Αθήνα. Mm-hmm. Παρακολουθήσαμε κάποιες συνεδρίες που είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Θεωρείτε ότι υπάρχει πιθανότητα να αποκτήσει πιο πανελλαδικό χαρακτήρα? Ήδη μας παίρνουν και μας έχουν πάρει και από Αθήνα άνθρωποι που θέλουν να συμμετέχουν και ομάδες που θέλουν να έρθουν στο Μετραπεζάκι για να κάνουν μια ενημέρωση για τη δράση τους. Σίγουρα, εντάξει, αυτή τη στιγμή είναι μια ανάγκη και ειδικά σε αυτό το νομό που υπάρχει, ας πούμε, ιδιαίτερο ζήτημα με το φασισμό που είχαμε πρώτη τη Χρυσή Αυγή στις πρώτες εκλογές. Εννοείται ότι υπάρχει ένας λόγος παραπάνω και ο κόσμος ενδιαφέρεται ακόμα περισσότερο να πλαισιώσει μια τέτοια δράση. Όλα αυτά γίνονται σε μια στιγμή που σαν μανιτάρια πλέον ξεπηδάνε τα κέντρα υποδοχής μεταναστών. Ναι. Και είχαμε και πρόσφατα και τις απελάσεις. Ο Ξένιος Δίας. Δηλαδή, εντάξει, έχουν χάσει οι λέξεις το νόημά τους. Μιλάμε για θράσος πλέον. Εντάξει, τι να. Τα κέντρα υποδοχής μεταναστών. Εντάξει, μιλάμε για στρατόπεδα συγκέντρωσης, ας πούμε, αλλά όπως και να έχει, έγινε τώρα όλη αυτή η πολύκροτη επιχείρηση και πιάσανε 5.000 άτομα. Εντάξει. Προφανώς όλα αυτά είναι κυρίως επικοινωνιακά και για να σπείρουν το φόβο παρά για να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα, ας πούμε. Το πρόβλημα είναι προφανώς η εξαθλίωση. Τώρα, για παράδειγμα, ας πούμε, έγινε αυτό το ζήτημα με το βιασμό, το οποίο ήταν φρικαλαίο προφανώς, αλλά δεν έχει να κάνει με το ότι ήταν Πακιστανός άνθρωπος. Ο Δουρής ή ο Κυριάκος Παπαχρόνης, τι ήταν? Το είχαν στο DNA τους και αυτοί? Δηλαδή, εντάξει, μην ταυτίζουμε, ας πούμε, την εγκληματικότητα με το χρώμα του δέρματος. Ακριβώς, ακριβώς. Την εθνικότητα. Και πέρα από αυτά, εντάξει, ο ρατσισμός δεν είναι μόνο φυλετικός, μας αγγίζει σε πολλά επίπεδα. Θεωρείτε ότι αυτή η επιχείρηση Ξένιος mm-hmm. Δίας έγινε για να σβήσουν οι αντιδράσεις μετά από αυτά τα γεγονότα με τη 15χρονη? Δεν, εντάξει, είναι γενικότερα μια, μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ας πούμε, και διχαστικό και του να βρούμε τους αποδιοπομπαίους τράγους. Προφανώς τους συμφέρει όσο περνάνε αυτές τις πολιτικές και όσο ξεπουλάνε τα πάντα, για παράδειγμα αγροτική τράπεζα κτλ, να έχουμε ένα σχόλιο μας με κάτι άλλο.